Ψαλμός 51 είναι ένας ψαλμός μετάνοιας, πιο γνωστός από όλους τους ψαλμούς μετάνοιας που υπάρχουν. Το ιστορικό πλαίσιο μας δίνεται στην αρχή, όταν λέει στον αρχιμουσικό ψαλμός του Δαβίδ, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν αφού είχε μπει μέσα στη Βηθσαβεέ. Γρήγορη υπενθύμηση ότι ο βασιλιάς Δαβίδ διέπραξε Μιχία με την Βηθσαβεέ, η οποία ήταν η γυναίκα του Ουρία, ο οποίος ήταν στρατιώτης στο στρατό του Δαβίδ. Αφού ο Δαβίδ διέπραξε Μιχία μαζί της, αυτή έμεινε έγκυος και για να προσπαθήσει να το καλύψει, σκότωσε τον Ουρία, τον Δαβίδ. Η γραφή μας λέει στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 11 ότι το πράγμα που έκανε ο Δαβίδ ήταν κακό στα μάτια του Κυρίου. Και λίγα λέει. Ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν να μιλήσει στον Δαβίδ και όντως τον κατηγόρησε για τις απέσεις αμαρτίες του. Και ο Δαβίδ αποκρίθηκε αμάρτησα ενώπιον του Θεού. Και στο τέλος της συζήτησής τους, ο Νάθαν του λέει, ο Θεός σε συγχώρησε. Και κάποιος μπορεί να πει, τι, έτσι απλά ο Θεός σε συγχώρεσε. Ο Ουρίας είναι νεκρός. Το τι κακό έχει κάνει ο Δαβίδ σε όλους τους ανθρώπους γύρω του, λόγω των αμαρτιών του, είναι απαράδεκτο. Και τώρα ο Θεός λέει σε συγχώρεσε. Έτσι απλά ο Θεός σε συγχώρεσε μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έκανε. Τι σώει δίκαιος κριτής είναι ο Θεός που απλά συγχωρεί Μιχία και φόνο. Εξωφρενικό μου ακούγεται. Αλλά η Βίβλος μας λέει ότι ο Θεός έκανε κάτι ώστε ναι, ακόμη και αυτοί που έχουν διαπράξει Μιχία και φόνο μπορούν να συγχωρεθούν. Στην επιστολή του προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3 ο Παύλος μιλάει για τις αμαρτίες ανθρώπων όπως του Δαβίδ, του Μωυσή, του Αβραάμ κτλ. Και λέει ο Θεός δεν αγνόησε τις αμαρτίες τους. Ο Θεός δεν είναι ότι είδε τις αμαρτίες όλων αυτών των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη και είπε «Δεν πειράζει, δεν θα ασχοληθούμε με αυτές, θα παριστάνουμε ότι δεν γίνανε». Όχι, ο Θεός έκανε κάτι. Θα ήταν εξωφρενικό αν όντως ο Θεός έβλεπε τις αμαρτίες τους και έλεγε «Δεν πειράζει, δεν θα ασχοληθούμε». Αλλά ο Θεός, γνωρίζοντας ότι ο Υιός του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, θα έρθει και σίγουρα και απόλυτα θα εκπληρώσει το έργο για το οποίο τον έστειλε ο Θεός, γνωρίζοντας ο Θεός ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα έρθει και θα πεθάνει για τις αμαρτίες του λαού του, θα λυτρώσει το λαό του επάνω στο σταυρό, ο Θεός συγκρατεί την οργή του και την κρίση του ενάντια στον Δαβίδ και τις αμαρτίες του και στον Μωυσή και τις αμαρτίες του και στον Αβραάμ και τις αμαρτίες τους, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός θα πληρώσει αυτές. Όπως εμείς κοιτάμε προς τα πίσω και βλέπουμε τη Σταύρωση, βλέπουμε το έργο του Χριστού και λέμε όποιος πιστεύει σε Αυτόν σώζεται, έτσι και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης κοιτάγανε μπροστά, περιμένοντας την ημέρα που ο Θεός θα λυτρώσει το λαό Του. Και όπως είμαστε σίγουροι εμείς ότι όσοι πιστεύουν στον Χριστό σήμερα θα συγχωρεθούν και θα σωθούν, έτσι και αυτοί στην Παλαιά Διαθήκη ήταν σίγουροι ότι ο Θεός θα έκανε κάτι. Ο Θεός θα έστειλε τον Υιό Του για να σώσει το λαό Του. Όποιος έχει σωθεί στην ιστορία του κόσμου, έχει σωθεί χάρη στη θυσία του Ιησού Χριστού. Είτε στην Παλαιά Διαθήκη, είτε στην Καινή. Οπότε ο Δαβίδ συγχωρείται. Αλλά δεν συγχωρείται έτσι απλά. Χρειάστηκε ο θάνατος του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό για να συγχωρεθεί η αμαρτία του Δαβίδ. Δεν είναι αμάρτησα. Δεν πειράζει. Έτσι απλά ο Θεός σε συγχωρεί. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του Δαβίδ. Πέθανε για αυτή τη Μιχία που διέπραξε ο Δαβίδ και για αυτό το φόνο που διέπραξε ο Δαβίδ.
Ψαλμός 51 τώρα, περιγράφει το πώς ο Δαβίδ ένιωσε όταν μετανόησε ενώπιον του Θεού. Τώρα έχουμε δει ήδη τα 10 πρώτα εδάφια, θα τελειώσουμε σήμερα τον ψαλμό, αλλά να σας υπενθυμίσω και από τα πράγματα που έχουμε δει. Στο εδάφιο 1 είπε «Ελέησέ με, ο Κύριε, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος, σύμφωνα με το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου». Ο Δαβίδ ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος Θεός και ότι μπορεί να τον τιμωρήσει για τις αμαρτίες του και γι' αυτό του ζητάει έλεος, επειδή αναγνωρίζει ότι ο Θεός είναι επίσης ελεήμονας Θεός. Ο Δαβίδ επίσης προσεύχεται να καθαριστεί από τις αμαρτίες του. Στο εδάφιο 2 λέει «Πλύνε με περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με». Στο εδάφιο 7 είχαμε δει που λέει «Ράντισέ με με ίσωπο και θα είμαι καθαρός, πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι», αναφερόμενος στο ίσωπο που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς σε διάφορες τελετουργίες για να ανακηρύσουν κάποιον καθαρό. Ο Δαβίδ ομολογεί πόσο σοβαρή είναι η αμαρτία του. Στο εδάφιο 3 λέει «Επειδή τα νομήματά μου εγώ τα γνωρίζω και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνεχώς, δεν μπορεί να ξεφύγει, είναι συνεχώς μες στο μυαλό του αυτά τα πράγματα που έχει κάνει». Στο εδάφιο 4 λέει σε σένα μονάχα αμάρτησα και το πονηρό έπραξα ενώπιόν σου». Φυσικά και είχε αμαρτήσει ενάντια σε πολλούς ανθρώπους με όλα αυτά τα πράγματα που είχε κάνει, αλλά στην τελική η αμαρτία είναι αμαρτία επειδή είναι κατά του Θεού. Όχι απλά επειδή κάναμε κακό σε έναν άλλο άνθρωπο, αλλά επειδή προσβάλαμε τον Θεό, τον Δημιουργό μας. Ο Δαβίδ επίσης ζήτησε για ανανέωση. Δεν είναι απλά «ζητάω συγγνώμη», αλλά ήθελε να αλλάξει, να μην είναι έτσι πια όπως ήτανε. Είδαμε το εδάφιο 10 την προηγούμενη φορά που λέει «Χτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και ένα ευθύ πνεύμα, ανανέωσε μέσα μου». Ήθελε να είναι σταθερός και αφοσιωμένος στην πίστη του προς το Θεό. Τώρα, μέχρι εκεί έχουμε διαβάσει ήδη και σήμερα θα τελειώσουμε τον ψαλμό. Πάμε στο εδάφιο 11. Λέει «Να μην με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο, να μην το αφαιρέσεις από μένα». Κάποιοι το διαβάζουν αυτό και λένε «Α, ο Δαβίδ εδώ πέρα ζητάει από τον Θεό να μην χάσει τη σωτηρία του». Ο Δαβίδ ζητάει εδώ πέρα να μην χάσει την σωτήρια παρουσία του Θεού. Και η σκέψη πάει ως εξής. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Οπότε αν το Άγιο Πνεύμα αφαιρεθεί από αυτόν, λέει δεν θα είναι πια σωσμένος. Οπότε μας λένε ότι ο Δαβίδ φοβάται μη χάσει τη σωτηρία του. Τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό. Πρώτον, επειδή πιστεύω ότι ένας άνθρωπος πραγματικά σωσμένος δεν θα χάσει τη σωτηρία του, διότι η σωτηρία είναι το έργο του Θεού, όχι του ανθρώπου. Αυτοί που πραγματικά έχουν πιστέψει, έχουν περάσει από τον θάνατο στη ζωή και έχουν αιώνια ζωή τώρα και αιώνια ζωή εξορισμού είναι αιώνια. Όταν ο Θεός υιοθετεί κάποιον μες στην οικογένειά του, δεν λέει «Α, έκανες κάτι κακό, πίσω στο ορφανοτροφείο». Όχι. Όταν ο Θεός ξεκινάει κάτι, το τελειώνει. Φιλιππησίους κεφάλαιο 1. Αλλά τι γίνεται εδώ πέρα, αν δεν εννοεί αυτό, τι εννοεί? Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδινε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε διάφορους ανθρώπους για συγκεκριμένους σκοπούς. Και με τους βασιλιάδες του Ισραήλ θα τους έχριζε ως σύμβολο του Αγίου Πνεύματος που τους, για να τους δώσει τη δύναμη και την ικανότητα να κυβερνήσουν το λαό Ισραήλ. Αυτός που ήταν βασιλιάς πριν από τον Δαβίδ, ποιος ήταν? Ο Σαούλ. Και ο Θεός τον είχε χρήσει βασιλιά. Φυσικά αυτός είχε κάνει μια απαράδεκτη αμαρτία και ο Θεός του είπε «Εσύ δεν θα είσαι βασιλιάς πια» και τον αφαίρεσε από τη βασιλεία.
Το θέμα δεν ήταν ότι ήταν σωσμένος και σταμάτησε να είναι σωσμένος, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σαούλ ήταν σωσμένος καν από την αρχή. Αλλά το θέμα είναι η ευλογία και η εκλογή του Θεού για τη βασιλεία. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Δαβίδ έχει παραβιάσει το αξίωμά του ως βασιλιά σε τέτοιο βάθμο που δεν αξίζει να είναι βασιλιάς. Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να θανατωθεί βασικά για αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, πόσο μάλλον να είναι βασιλιάς του έθνους Ισραήλ. Και γνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει κάθε δικαίωμα να τον αφαιρέσει από αυτή τη θέση ως βασιλιά, στην ουσία του λέει εδώ πέρα, μην το κάνεις. Μην με απορρίψεις από το πρόσωπό σου, μην με απορρίψεις ως βασιλιά ενώπιόν σου. Και το Πνεύμα σου το Άγιο, που έχει δοθεί για αυτό το έργο, μην το αφαιρέσεις από μένα. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ αυτό το εδάφιο. Στο εδάφιο 12 λέει, απόδωσέ μου την αγαλίαση, τη χαρά, τη σωτηρία σου και με ηγεμονικό πνεύμα στήριξέ με. Θυμάμαι η γυναίκα μου, η Σταυρούλα μου έμαθε τι σημαίνει αυτό το εδάφιο πριν 20 χρόνια. Μου κάνει, είδες τι λέει εδώ πέρα. Τι λέει η Σταυρούλα. Μου κάνει, ο Δαβίδ δεν είχε χάσει τη σωτηρία του, αλλά είχε χάσει τη χαρά της σωτηρίας του. Είχε χάσει την αγαλίαση της σωτηρίας του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να γνωρίζεις τον Θεό. Και πολλοί από εμάς δυστυχώς αυτό το ξεχνάμε όταν... Πώς είμαστε όταν μας πρώτο σώζει ο Θεός και η χαρά που υπάρχει, αλλά μετά όλα τα βάρη του κόσμου αρχίζουν και μας βαραίνουν και τα φορτία και αρχίζουμε και χάνουμε κάποια από τη χαρά μας. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να είσαι σωσμένος, από το να έχεις κοινωνία με τον Θεό. Αλλά όταν αμαρτάνουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσχαρέσκεια του Πατέρα μας Θεού, δεν σταματάμε να είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά δεν έχουμε πια τη χαρά της σωτηρίας μας. Και αυτό ο Δαβίδ εδώ πέρα θέλει να ανανεωθεί, θέλει να αποκατασταθεί η σχέση που έχει χαλάσει με τον Θεό. Και αυτό λέει, απόδωσέ μου την αγαλίαση της σωτηρίας σου. Δεν θέλω να είμαι μέσα στη μιζέρια πια. Εδάφιο 13 λέει, θα διδάξω στους παραβάτες τους δρόμους σου και αμαρτωλοί θα επιστρέψουν σε σένα. Μια από τις πιο γνωστές ιστορίες ανθρώπων που έχουν πέσει μέσα σε μεγάλη αμαρτία, νομίζω ότι την ανέφερα πότε, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ναι, που το βράδυ που ο Κύριος μας παραδόθηκε, λέει στον Κύριο, εγώ ποτέ μου δεν θα σ' απαρνηθώ. Όχι, θα με απαρνηθείς 3 φορές πριν καν ξημερώσει. Όχι, ποτέ μου, ποτέ, εγώ θα πεθάνω για σένα. Okay. Και μετά από μερικές ώρες, να απαρνείται. Αλλά όταν ο Χριστός του λέει ότι εσύ θα με απαρνηθείς 3 φορές, του λέει, αλλά εγώ προσευχήθηκα για σένα, Πέτρο. Δόξα τω Θεώ. Εγώ προσευχήθηκα για σένα, Πέτρο, ώστε η πίστη σου να μην χαθεί και όταν επιστρέψεις σε μένα, να ενδυναμώσεις τα αδέλφια σου. Ο Πέτρος θα αποτύχει. Ο Πέτρος θα πέσει με τα μούτρα. Ο Πέτρος θα αμαρτήσει καθώς θα αρνηθεί τον Κύριο Ιησού. Αλλά η πτώση του δεν θα είναι ολοκληρωτική. Θα επιστρέψει. Θα μετανοήσει και θα επιστρέψει. Και του λέει ο Χριστός, έχω προσευχηθεί για σένα και αν και θα τα κάνεις μουσκεμά, θα επιστρέψεις. Και όταν επιστρέψεις, υπάρχουν και άλλοι που θα με έχουν απαρνηθεί. Υπάρχουν και άλλοι που θα έχουν αμαρτήσει. Βοήθα αυτούς μετά. Αφού εσύ θα έχεις ενδυναμωθεί και εσύ θα έχεις επιστρέψει σε μένα, βοήθα και άλλους να επιστρέψουν σε μένα. Και ο Δαβίδ τόσο καιρό λέει, συγχώρεσέ με, καθάρισέ με, συγχώρεσέ με. Και λέει στο εδάφιο 13, θα διδάξω στους παραβάτες στους δρόμους και αμαρτωλοί θα επιστρέψουν σε σένα. Αν ο Θεός είναι τόσο ελεήμον σε μένα, με αυτά τα πράγματα που έχω κάνει, αν ο Θεός μπορεί και συγχωρεί εμένα τον αμαρτωλό με αυτά τα πράγματα που έχω κάνει, τότε μπορεί να συγχωρέσει και εσάς. Πολλές φορές ο κόσμος κατηγορεί τους χριστιανούς ότι έχουμε ότι είμαστε αλαζόνες, ότι είμαστε υπερήφανοι, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς.
Όχι, δεν είμαστε καλύτερα από τον κόσμο. Είμαστε αμαρτωλοί που λέμε σε άλλους αμαρτωλούς που μπορούν να βρουν συγχώρεση. Αυτό κάνω. Κάποιος είχε πει, είμαστε ζητιάνοι που λέμε σε άλλους ζητιάνους που μπορούν να βρουν ψωμί. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε καλύτερα από σένα. Και ο Δαβίδ λέει, ο Θεός είναι τόσο ελεήμον σε μένα. Και αν μπορεί και συγχωρεί μοιχεία και φόνο, μπορεί να συγχωρέσει και σένα. Και εγώ θα το κηρύξω αυτό σε όλους. Δάφη 14. Θεέ, ελευθέρωσέ με από αίματα. Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα ψάλει τη δικαιοσύνη σου με αγαλίαση. Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου και το στόμα μου θα αναγγέλει την ένεσή σου. Θυμάστε, προφήτης Ισαΐας, όταν είδε τον Κύριο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που το έχετε στο μυαλό? Λέει, είμαι αμαρτωλός, είμαι άνθρωπος που έχω ακάθαρτα χείλη και ζω ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3, όταν ο Παύλος μας μιλάει για το πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, δίνει μεγάλη έμφαση στο στόμα του ανθρώπου, στην ομιλία του ανθρώπου. Λέει ότι τα στόματά μας είναι γεμάτα κατάρα και πικρία. Λέει, πώς το λέει, λέει δηλητήριο υπάρχει στα χείλη μας. Η γλώσσα μας μιλάει δόλια. Το λαρύγγι μας, λέει, είναι τάφος ανοιγμένος. Γιατί? Επειδή, όπως είπαμε ήδη, ότι υπάρχει μες στην καρδιά, βγαίνει από το στόμα. Και ο Δαβίδ, τώρα που έχει ζητήσει, που έχει μετανοήσει και έχει μια νέα καρδιά, και έχει μια καθαρή καρδιά, λέει, θέλω το στόμα μου να το χρησιμοποιήσει ο Θεός για ένο, για δόξα. Πώς το λέει? Η γλώσσα μου θα ψάλει τη δικαιοσύνη σου. Άνοιξε τα χείλη μου. Το στόμα μου θα αναγγέλει την ένεσή σου. Ο Θεός έχει κάνει τόσο μεγάλο έργο για μένα. Ο Θεός ήταν τόσο ελεήμονα σε μένα που εγώ θα ανοίξω το στόμα μου και θα το πω. Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Απλά μη μας μιλάς για την πίστη σου. Όχι, λέει, εγώ θα μιλήσω. Επειδή αυτά που μου έχει κάνει ο Θεός είναι τόσο μεγάλα, που εγώ θα βγω και θα το πω. Ώστε παραβάτες να επιστρέψουν σε σένα. Εδάφιο 16. Επειδή δεν θέλεις θυσία, αλλιώς θα είχα προσφέρει. Σε ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Επειδή δεν θέλεις θυσία, αλλιώς θα είχα προσφέρει. Σε ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Το βρίσκω ενδιαφέρον. Επειδή ο Δαβίδ ζει στην Παλαιά Διαθήκη. Ζει 1000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Ζει κάτω από τον νόμο του Μωυσή. Ο οποίος νόμος του Μωυσή έλεγε ότι πρέπει να προσφέρουν θυσίες και ολοκαυτώματα. Όταν ένας άνθρωπος έκανε αμαρτία, έπρεπε να πάρει το ζώο. Έτσι έπαιρνε το ζώο και τον πήγαινε στον ιερέα, ο οποίος είναι ο μεσίτης. Και ένα από τα πράγματα που έκανε ο άνθρωπος συχνά ήταν, έβαζε τα χέρια του επάνω στο ζώο. Συμβολικά δείχνοντας ότι η αμαρτία μου είναι σε σένα τώρα. Μεταφέρεται σε σένα. Και το σφάζανε. Επειδή αυτό άξιζα εγώ. Και τώρα γίνεται πάνω στο ζώο. Ήταν η αντικατάσταση του ζώου στη θέση σου, η θυσία. Επειδή χωρίς να χυθεί αίμα δεν υπάρχει αφαίρεση αμαρτίας. Αλλά μερικές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι θεόπνευστη, οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη σαν να καταλαβαίνανε την αλήθεια της Καινής Διαθήκης, ότι ξέρεις κάτι, το αίμα των τράγων και των τάβρων δεν αφαιρεί την αμαρτία. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από αυτό εδώ. Αυτά είναι απλά σύμβολα της απόλυτης, της τέλειας αμαρτίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πραγματικά αφαιρεί τις αμαρτίες του κόσμου. Οπότε ο Δαβίδ εδώ πέρα λέει, αν ήθελες θυσίες, εγώ θα τις πρόσφερα. Αν ήθελες ολοκαυτώματα, εγώ θα τα έδινα. Αλλά δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από τον Δαβίδ. Δεν είναι
Α, έκανα αυτή την αμαρτία. Ωραία, πήγαινε. Άντε, πρόσφερα αυτή τη θυσία, να τελειώνουμε. Να, την πρόσφερα. Όλα καλά τώρα. Οπ, ξανά έκανα αμαρτία. Μισό λεπτό. Έλα. Έσφαξα το ζώο. Ωραία. Έτσι, είναι έτσι απλό. Οπ, έκανα αμαρτία. Κάτσε λίγο. Okay, όλα καλά. Έσφαξα το ζώο. Λέει, χρειάζεται. Ο Θεός θέλει κάτι άλλο. Θέλει κάτι παραπάνω από αυτό. Αυτό δεν φτάνει. Τι θέλει, τι θυσία θέλει ο Θεός από τον Δαβίδ. Εδάφιο 17. Θυσίες του Θεού είναι συντριμμένο πνεύμα. Συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις. Η αληθινή μετάνοια έχει να κάνει με συντριμμένο πνεύμα και ταπεινωμένη καρδιά. Υπάρχει πολύ μετάνοια στον κόσμο. Μετάνοια στον κόσμο. Όπως όταν πιάνεις ένα παιδί, το παιδί σου που του έχεις πει να μην κάνει κάτι και το πιάνεις εκεί να το κάνει που δεν θα έπρεπε, και σου κάνει, συγγνώμη, δεν το ήθελα, δεν το ήθελα. Έχει πραγματικά μετανοήσει? Όταν λέει συγγνώμη, είναι πραγματικά μετανιωμένος? Είναι πραγματικά ότι, αχ, αμάρτησα κατά των γονέων μου, ήμουν ανυπάκουος στους γονείς μου που μου είπαν να μην το κάνω αυτό και εγώ πήγα και το έκανα και τώρα η συνείδησή μου με βασανίζει? Όχι. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι επειδή με πιάσανε και γι' αυτό λέω συγγνώμη. Όντως λυπάμαι, αλλά άμα ήξερα ότι μπορούσα να τη γλιτώσω, θα το ξανά έκανα. Άμα ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με τιμωρήσουνε, θα το έκανα. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Υπάρχει πολύ μετάνοια τέτοια στον κόσμο. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάει να κλέψει από τη δουλειά του και να τον απολύσουν. Ένας άνθρωπος μπορεί να απατήσει τη γυναίκα του, να καταστρέψει το γάμο του, να καταστρέψει την οικογένειά του. Μπορεί να, λόγω αυτών των πραγμάτων, να έχει κακή φήμη σε όλη τη γειτονιά, σε όλη την κοινωνία. Και όντως να νιώσει πολύ άσχημα για αυτό που έκανε. Και να λυπάται, να στεναχωριέται. Πω, κακώς το έκανε αυτό το πράγμα, επειδή οι επιπτώσεις ήταν χάλια για μένα. Αλλά, άμα μπορούσα να το είχα κάνει χωρίς να με πιάσουνε, το ξανά έκανα. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Πραγματική μετάνοια είναι όταν υπάρχει συντριμμένη καρδιά, ταπεινωμένη καρδιά. Η καρδιά που γνωρίζει ότι έχω αμαρτήσει ενάντια του Θεού, του Δημιουργού μου, αυτού που μου δίνει ζωή και ανάσα και τα πάντα. Και εγώ αμάρτησα εναντίον αυτού. Στην ομιλία του Χριστού πάνω στο όρος, λέει ευλογημένη η πτωχή του πνεύματι. Πτωχή στο πνεύμα. Λέει ευλογημένοι αυτοί που θρηνούν. Και όταν λέει ευλογημένοι αυτοί που θρηνούν, δεν εννοεί για τον θάνατο κάποιου. Μιλάει για τους ανθρώπους που θρηνούν για την αμαρτία τους. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής, που ο Πέτρος λέει στο λαό, σκοτώσατε τον Μεσσία σας. Και αυτοί ήταν σαν μαχαίρι στην καρδιά, λένε τι να κάνουμε. Σκοτώσαμε τον Χριστό, τι να κάνουμε? Και τους λέει μετανοήστε. Και ο Δαβίδ είναι στην ίδια θέση. Η καρδιά του έχει σπάσει. Η καρδιά του είναι συντριμμένη και ταπεινωμένη. Και λέει, αυτές είναι οι θυσίες του Θεού. Συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει την καρδιά μας. Όχι ένα ζώο για σφαγή. Και ο ψαλμός κλείνει με έναν απροσδόκητο τρόπο. Στο εδάφιο 18 λέει, ευεργέτησε τη Σιών με την εύνοιά σου, οικοδόμησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τότε θα ευαρεστηθείς σε θυσίες δικαιοσύνης, σε προσφορές και ολοκαυτώματα. Τότε θα προσφέρουν μοσχάρια επάνω στο θυσιαστήριό σου. Είναι λίγο παράξενος τρόπος για να κλείσει ο ψαλμός. Φαινόταν πιο λογικό να κλείσει στο εδάφιο 17. Και υπάρχει και μεγάλη συζήτηση για το γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο εδάφια εδώ στο τέλος. Αλλά νομίζω το θέμα είναι το εξής. Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι οι δικές του πράξεις, γενικώς οι πράξεις ενός ανθρώπου επηρεάζουν τους γύρω του. Και ειδικά όταν είσαι βασιλιάς, επηρεάζει όλο το έθνος.
Και γι' αυτό προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την Ιερουσαλήμ, για την εύνοια της Ιερουσαλήμ, για το καλό της Ιερουσαλήμ και του λαού του, για την προστασία, γι' αυτό λέει χτίσε τα τείχη της. Και προσεύχεται οι θυσίες του λαού να είναι αληθινές δικαιοσύνη, αληθινές γνήσιες θυσίες δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να σβήσουν τις αμαρτίες τους πηγαίνοντας στην εκκλησία, δίνοντας λεφτά στην εκκλησία. Ίσως με το να στερούνται κάτι θα νηστέψω, δεν θα φάω, δεν θα καπνίσω, δεν θα κάνω ένα σωρό πράγματα για να κερδίσω την εύνοια του Θεού. Θα κάνω κάποιο καλό έργο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι θυσίες δεν είναι αρκετές, επειδή τα καλά έργα δεν αφαιρούν την αμαρτία. Αλλά συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, ο Θεός θα τη δεχτεί, δεν θα την καταφρονήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που άμα αμαρτήσεις εναντίον τους, δεν σε συγχωρούν ποτέ. Του ζητάς συγγνώμη και σου λένε όχι. Με πλήγωσε τόσο πολύ που δεν θα τον συγχωρέσω ποτέ. Ο Θεός όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ελεήμων. Ο Θεός είναι υπομονετικός. Ο Θεός δείχνει χάρη. Και ο Θεός γνωρίζει την καρδιά. Και αν πραγματικά μετανοούμε από τις αμαρτίες μας, ο Θεός θα μας συγχωρέσει. Αυτό είναι υπόσχεση. Αυτό είναι υπόσχεση. Αν πραγματικά μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας, ο Θεός που γνωρίζει την καρδιά θα μας συγχωρέσει. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο. Ισαΐας 55, εδάφιο 7. Ο ασεβής ας εγκαταλείπει το δρόμο του και ο άδικος ας εγκαταλείπει τις βουλές του και ας επιστρέψει στον Κύριο και θα τον ελεήσει. Ας επιστρέψει στο Θεό μας, επειδή Αυτός θα συγχωρήσει άφθονα. Δόξα τω Θεώ. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Πατέρα, ομολογούμε ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Δεν αξίζουμε τη σωτηρία Σου, δεν αξίζουμε τη συγχώρεσή Σου. Άμα ήθελες, θα μπορούσες να μας καταστρέψεις και με το δίκιο Σου. Σε ευχαριστούμε που δεν μας αντιμετώπισες, δεν μας έκανες αυτά που αξίζαμε, αλλά μας έδειξες χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε που δεν μας άφησες να πεθάνουμε μέσα στις αμαρτίες μας, που μας αγάπησες, που έστειλες τον Κύριο Ιησού Χριστό να πεθάνει επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Επειδή χωρίς Αυτόν δεν θα είχαμε καμία ελπίδα. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες Σου που είναι καινούργιες κάθε μέρα. Βοήθησέ μας, Κύριε, να έχουμε μια καρδιά σαν τη δική Σου. Βοήθησέ μας να στρεφόμαστε από την αμαρτία μας προς τον Χριστό, να ελπίζουμε σε Σένα, να πιστεύουμε σε Σένα, να πιστεύουμε στον Χριστό. Και βοήθησέ μας να έχουμε μια καρδιά σαν τον Χριστό. Και προσευχόμαστε στο όνομά Του. Αμήν.